Θα περάσουμε στην πρώτη δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι, με το καλημέρα θα λέγαμε. Καθώς η απόπειρα αυτοκτονίας που μιλούσαμε χθες, εν τέλει οδήγησε στην αυτοκτονία της γυναίκας, η οποία έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Θα μας ενημερώσει φυσικά και ως προς αυτό. Και η πρόεδρος των εργαζομένων, η κυρία Κατερίνα Πετράκη, την οποία έχουμε μαζί μας. Κυρία Πετράκη, καλησπέρα. Από μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, κυρία Πετράκη, δώστε μας λίγο κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για να δώσουμε να καταλάβει και στον κόσμο το τι ακριβώς συνέβη. Ναι, συνέβη το βράδυ. Κάποια στιγμή διαπιστώθηκε ότι απουσιάζει ασθενής από τον θάλαμο. Ειδοποιήθηκε από το προσωπικό όφιλε αστυνομία και υγιή. Και τελικά μετά από πολύ ωραία αναζήτηση ανεβρέθηκε στον προάβλιο χώρο. Υπήρξε δηλαδή αναζήτηση της γυναίκας αυτής το βράδυ, ναι, όταν καταλάβατε ότι έλειπε. Εντοπίστηκε, η απουσία της εντοπίστηκε. Ναι. Δηλαδή, την τελευταία φορά πήγαν για νοσηλεία το προσωπικό γύρω στις 10.30 και σε μισή ώρα εντοπίστηκε η απουσία της. Μάλιστα. Κυρία Πετράκη, γιατί ωστόσο δεν υπήρξε κάποια περαιτέρω φύλαξη προς αυτή τη γυναίκα από πλευράς του προσωπικού? Τι εννοείται περαιτέρω φύλαξη? Υπήρξε φύλαξη στην. Γιατί γνωρίζαμε και το γεγονός ότι είχε κάνει την απόπειρα την προηγούμενη μέρα, κύριε Πετράκη. Αυτό γνωρίζουμε ότι δεν είχε κάποια ψυχολογικά θέματα η συγκεκριμένη γυναίκα. Κοιτάξτε, αυτό που γνωρίζουμε μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να επισέλθω ακριβώς τώρα στο ιατρικό ιστορικό, κανενός. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι αντιμετωπίστηκε και εξετάστηκε και δόση θεραπεία και από ψυχίατρο. Ακριβώς επειδή υπήρχε αναφερόμενη απόπειρα νωρίτερα. Ναι. Οπότε το νοσοκομείο έκανε αυτό που έπρεπε και το ιατρικό προσωπικό και κρίθηκε. Υπήρξε και η ψυχιατρική συνδρομή. Ψυχιατρική συνδρομή, η οποία εν τέλει απέδειξε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως η γυναίκα να μείνει μόνη της. Αυτό λέτε τώρα. Τι να σου πω, δεν το γνωρίζω αυτό. Αν θα μπορούσε να μείνει μόνη, αυτά είναι θέματα ιατρικά. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, πάμε τώρα σε άλλα θέματα, άλλη κατάσταση. Κυρία Πετράκη, ωστόσο συνολικότερα συγκλονίζεται η τοπική κοινωνία και με ένα άλλο γεγονός σήμερα που μονοπόλει τα μέσα. Την 90χρονη, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της από COVID-19, με τον γιο της 60 χρονών να είναι δίπλα της. Θα θέλαμε συνολικότερα να δούμε πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και πώς είναι η ψυχολογία των συναδέλφων σας. Γιατί αλήθεια είναι ότι λίγο περπατάμε σε τεντωμένο σκηνή πλέον όσον αφορά την ψυχολογική επιβάρυνση νοσηλευτών και γιατρών. Καθέστατα, κοιτάξτε, η ψυχολογική επιβάρυνση των εργαζομένων στο νοσοκομείο είναι ιδιαίτερως επιβαρημένη. Βέβαια, είναι μια εργασία, έτσι, οι κλάδοι, όλοι αυτοί που είναι οι κλάδοι των υπηρεσιών υγείας, το έχουμε πει πολλές φορές, η φόρτιση είναι και ψυχολογική και πνευματική και ασωματική. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, διότι μας αγγίζουν όλα αυτά που γίνονται και στην κοινωνία και στο κοινωνικό μας περιβάλλον, εννοείται ότι η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Μην ξεχνάτε ότι καλούμαστε κι εμείς να αντιμετωπίσουμε έναν άγνωστο εχθρό, έτσι, επίσης έναν άγνωστο εχθρό. Μάλιστα. Mm-hmm. Κυρία Πετράκη, επειδή, όπως είπατε, είναι ανάγκη να υπάρξει και ιδιαίτερη ψυχολογική στήριξη προς την πλευρά των εργαζομένων, φτάνουν στα αυτιά μας κάποιες, αν θέλετε, διαμαρτυρίες από πλευράς των εργαζομένων του νοσοκομείου, κάποιες καταγγελίες, όπως θέλετε πείτε το εσείς, σχετικά με τα μέτρα προστασίας, το γεγονός ότι δεν τηρούνται από πλευράς των εργαζομένων, οι ίδιοι εργαζόμενοι το λένε αυτό, μάλιστα, ζητάνε περισσότερα μέτρα, ζητάνε περισσότερες μάσκες, περισσότερα γάντια, αλλά και το γεγονός ότι το προσωπικό, το οποίο απασχολείται σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου, βλέπουμε να πηγαίνει και στις κλινικές COVID. Ναι. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, για να στηθούν αυτές οι κλινικές, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6 κλινικές COVID, έτσι, οι οποίες στήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες. Ναι. Και στήθηκαν εκ των υνών του. Αναπόφευκτο λοιπόν ήταν ότι έτσι όπως στήθηκαν οι κλινικές, όπως και η ΜΕΦ το ίδιο, θα χρησιμοποιηθεί, αφού δεν υπάρχει νέο προσωπικό, θα χρησιμοποιηθεί το υπάρχον ήδη προσωπικό. Το υπάρχον προσωπικό, ωστόσο, κυρία Πετράκη, με τα απαραίτητα μέτρα, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα μέτρα, υπάρχουν οι στολές, υπάρχουν τα μάσκες. Τα μέσα προστασίας από την έναρξη της πανδημίας, ναι, δίδονται και ανεβρίσκονται με το σταγονόμετρο. Το έχουμε επισημάνει, το έχουμε καταγγείλει. Γίνεται καθημερινή προσπάθεια από όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, καθημερινή. Δηλαδή, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε βρει και άλλους τρόπους. Έχουμε πάρει, ας πούμε, αντί για ποδονάρια, γαλώσεις. Τα έχουμε αγοράσει εμείς σαν σωματείο για να δώσουμε στους εργαζόμενούς μας,
για να μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια μέσα στο θάλαμο. Έτσι. Εννοείται ότι όλη αυτή η διαδικασία φυσικά έχει επιβαρύνει ψυχολογικά. Θα ήταν το ιδανικό, θα ήταν να υπάρχουν σε αυθονία αυτά τα μέσα. Ναι. Ωστόσο. Αλλά ισχύει. Και η ανέβρεσή ναι. τους είναι δύσκολη. Ισχύει το γεγονός. Είναι μεγαλύτερη τώρα, όμως. Ζήτηση. Ναι. Πώς. Ισχύει το γεγονός δηλαδή ότι προσωπικό από άλλες κλινικές, ακόμα και από άλλα τμήματα, εξυπηρετούν και τις κλινικές COVID. Εργάζονται και όχι εξυπηρετούν απλά. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, κυρία Πετράκη, όμως. Ότι αν εξυπηρετούν την κλινική COVID και έρθουν σε επαφή με κάποιο κρούσμα ενδεχομένως, μέσα μια αιμοληψία ή οτιδήποτε, κρούσματα. Μετά θα έχουμε μετάδοση και διασπορά του ιού και στις άλλες κλινικές. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Εάν υπάρξει η επαφή ενός εργαζομένου που ναι. είναι σε άλλη κλινική COVID, μη COVID. Ναι. Και αν χρειαστεί να δουλέψει, να εργαστεί σε κλινική η οποία είναι COVID, που χρειάζεται ναι. από ό,τι μας λέτε τώρα, και φύγει από την κλινική μη COVID και επιστρέψει ξανά στη δική του κλινική και έρθει σε επαφή με κρούσματα. Έχει ήδη μετακινηθεί, δεν καταλάβατε. Έχει ήδη μετακινηθεί αυτό το προσωπικό και απασχολείται ναι. στην κλινική COVID. Δεν μόνο υπάρχει δηλαδή, όμως μόνο στην κλινική δεν λειτουργούν. COVID. Οι προηγούμενες κλινικές έχουν ναι. συγχωνευτεί, δεν λειτουργούν. Το προσωπικό μεταφέρθηκε ως έχει και απασχολείται στις κλινικές COVID. Μόνο εκεί, κυρία Πετράκη. Αυτό που έχουμε εμείς μεταφερθεί όμως στα αυτιά μας είναι και το γεγονός ότι υπάρχει προσωπικό που ενώ είναι σε κλινική μη COVID, πηγαίνει σε COVID, βοηθάει σε COVID και μετά επιστρέφει στο τμήμα του. Α, εννοείται εσύ να πηγαίνουν να βοηθάνε σε κάποιον τμήμα. Ακριβώς. Σε αυτό τι γίνεται. Δεν το γνωρίζω, μπορεί να τύχει αν χρειαστεί. Δεν το γνωρίζω. Εννοείται ότι αυτό γίνεται, κοιτάξτε, επαγγελματίες υγείας είμαστε, έτσι. Αυτό γίνεται ναι. με την αντίστοιχη που για τα μέσα προστασία. Αυτό, κυρία Πετράκη, υπάρχει προστασία. Αυτό είναι το θέμα. Ότι τα μέσα προστασίας μπορεί να δίδονται με το σταγονόμετρο, σαφώς και υπάρχουν. Και εάν δεν υπάρχουν, δεν θα μπει μέσα το προσωπικό να εργαστεί. Εάν δεν ντυθεί κατάλληλα, το προσωπικό δεν θα μπει να εργαστεί μέσα, χωρίς κατάλληλη περιβολή. Την απαραίτητη. Κυρία Πετράκη, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι τελικά το νοσοκομείο, με όλον αυτόν τον αγώνα που δίνει, γιατί πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί σας και εσείς μαζί φυσικά δίνετε έναν τεράστιο αγώνα που οι περισσότεροι πολίτες μπορεί να μην τον έχουν αντιληφθεί, αλλά εμείς έχουμε συγκλονιστεί σήμερα με τους συναδέλφους σας και με τον αγώνα που δίνουν. Βεβαίως. Πραγματικά είναι τρομακτικές οι εικόνες και τρομακτικές ιστορίες που ακούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι τελικά θα έπρεπε όντως το νοσοκομείο της Καβάλας να αντέξει όλο αυτό το βάρος και να μετατραπεί σε τόσες πολλές κλινικές COVID-19 το νοσοκομείο. Κοιτάξτε, αυτό είναι αναπόφευκτο. Αυτό που γίνεται είναι αναπόφευκτο. Το ίδιο συμβαίνει και στη διπλανή μας Δράμα, το ίδιο και στη διπλανή μας Ξάνθη. Αυτό που γίνεται είναι ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, πού θα πήγαινε όλος αυτός ο κόσμος. Είδα ότι τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης έχουν γονατίσει, ομοίως και το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολη. Σήμερα φεύγουν συνάδελφοι από την Κρήτη να πάνε συνδράμουν στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι γεγονός ότι από την πολιτεία υποτιμήθηκε αυτό που θα συνέβαινε με το που ερχόταν το φθινόπωρο. Ναι, υποτιμήθηκε. Θεώρησαν όλοι ότι η κατάσταση θα ήταν λίγο πολύ όπως ήταν της Άνοιξης. Να έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ήταν όμως η κατάσταση έτσι. Αυτό που γίνεται τώρα στο νοσοκομείο Καβάλας είναι αναπόφευκτο για να αντιμετωπίσουμε τους πολίτες, τους ασθενείς, που ασθενούν. Μάλιστα. Δηλαδή σε άλλη περίπτωση τι θα γινόταν αυτοί οι άνθρωποι. Και όπως βλέπετε με το που ανοίγουν οι κλίνες, συνεχώς γεμίζουν. Γιατί υπάρχει ανάγκη. Πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να νοσηλευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Σήμερα πώς είναι τα περιστατικά COVID. Όχι, έχουν γεμίσει και όλες τις κλινικές. Και 122 κλινικές. Έχουν γεμίσει και όλες. Συνεχώς γίνονται εισαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη. Για να νοσηλευτεί κάποιος, ο οποίος έχει συμπτώματα, υπάρχει ανάγκη. Διότι μπορεί, αν είναι ήπια τα συμπτώματα, να μείνει και να παραμείνει και στο σπίτι. Το γεγονός ότι γίνεται εισαγωγή κρίνεται από τον γιατρό στα επίγοντα και γίνεται εισαγωγή με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, έτσι, με βάση τις εξετάσεις του και αυτό που βρίσκονται, τα συμπτώματα τα οποία υπάρχουν. Όλος αυτός ο κόσμος πού θα πήγαινε να νοσηλευτεί, δηλαδή θα είχαμε να πεθαίνουν στο σπίτι τους κόσμος. Δυστυχώς το βάρος το σηκώνουμε εμείς. Σας λέω, όλοι γόρες η πολιτεία φυσικά θα έπρεπε στο διάστημα του καλοκαιριού να ενισχυθούν. Έστω και κατ' υπερβολή εφόσον το θεωρούσαν ότι δεν θα γινόταν. Για να ήταν έτοιμο το νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς φεύγουν να κλείνουν κλινικές, παιδιατρικές,
χοριλά, όλες τις κλινικές έχουν κλείσει και έχουν δημιουργηθεί COVID. Έχουν συγχωνευτεί οι χειρουργικές κλινικές, οι παθολογικές έχουν συγχωνευτεί και όλο αυτό το προσωπικό που ασχολείται σε κλινικές COVID. Μάλιστα. Αλλά δεν γινόταν και διαφορετικά. Δηλαδή, πού θα πήγαινε ναι. όλο ο κόσμο. Κύριε Θα έμενε στο σπίτι, θα τον αφήναμε να πεθάνει έξω στο διαστόσο. Ναι. Πού. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Δηλαδή, υπάρχουν την Παρασκευή, μόνο την Παρασκευή ήταν 160 άτομα στο τεστ COVID. Τι θα γίνει αυτό ο κόσμο. Και τα συμπτώματα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Λοιπόν. Για να φτάσει κάποιο στην νοσηλευτή με δύσμηνα, σημαίνει ότι μπορεί να πάρει αέρα. Ναι. Λοιπόν, κυρία Πετράκη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να δούμε λίγο και αυτό το θέμα με τα μέτρα προστασίας. Η αλήθεια είναι ότι. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Ακριβώς. Και... Αυτό δεν είναι τωρινό, δεν είναι σημερινό. Αυτιά, τα μέτρα προστασίας από την έναρξη της πανδημίας μονίμως δινόταν με το σταγονόμετρο. Ζητήσαμε την παρέμβαση της πολιτείας. Έτσι, μπράβο. Ζητήσαμε, επίσης, αν θυμάστε, τότε ζητήσαμε και από τους συμπολίτες μας, τους καβαλιώτες με τις βιοτεχνίες, να ασχοληθούν και να φτιάξουν. Ναι. Μπορούν και να κατασκευάσουν. Φτάσαμε να πηγαίνουμε να παίρνουμε από είδη γεωργικά, να παίρνουμε γαλότσες και προσωπίδες, γιατί δεν μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε τις μάσκες και τις προσωπίδες στις ιατρικές. Ναι. Κυρία Πετράκη, εμείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε σήμερα είναι ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερη βαρύτητα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικά στο ψυχολογικό κομμάτι. Γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και ψυχολογικά, καταλαβαίνουμε ότι είναι που είναι επιβαρημένη η κατάσταση, το σύστημα υγείας πραγματικά θα λυγίσει. Χρειάζεται άμεσα βοήθεια. Ήδη και... οι ψυχολόγοι του νοσοκομείου ασχολούνται με το προσωπικό. Ήδη. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πετράκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλό κουράγιο.